ξεκαθαρίσματα αλλά και μπερδέματα. Αυτή η εικόνα του Γιώργου Λιάγα και της Αργυρός Βερβαρίγου στην Τίνο το Σάββατο το απόγευμα δείχνει για ακόμη μια φορά πως παρουσιαστής και αντίπαλη μαγείρισα έχουν πολύ καλή σχέση, κάνοντας τη συζήτηση για μετακίνησή της στην κουζίνα Φέης Γιώργου να φουντώνει για άλλο ένα καλοκαίρι. Η Βερβαρίγου ήταν καλεσμένη στα βαφτίσια του Λιάγα Τζούνιορ και εκεί συναντήθηκε για πρώτη φορά και με τον τηλεοπτικό μάγειρα του ζευγαριού. Η Αργυρό χόρεψε φοβερά νησιώτικα γιατί είναι από την Πάρο και ξέρει. Εντάξει, όλοι περάσαμε καλά. Όλοι χορέψανε. Μαζί με τον Άκη. Ναι. Μπαίνει φωτιά στην κουζίνα του Άκη τη νέα σεζόν. Λιάγα και Σκορδά, όπως φαίνεται, συνεχίζουν κανονικά. Το έχουμε ξαναπεί ότι η πρόθεση και του Μέκα και δικιά μας είναι να συνεχίσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε ακόμα ένα μήνα εκπομπή. Θα συνεχίσει όμως και η Βερβαρίγου στο πρωινό του Αντένα. Με γυαλιά ηλίου και μαντήλιο στο κεφάλι είδαμε τη μαγείρισα στην Τίνο. Τρομάξαμε να την αναγνωρίσουμε. Ούτε η Σύση και ο Φερεντίνος που τη βλέπουν κάθε μέρα δεν τα καταλάβαιναν ότι είναι η Βερβαρίγου. Λέτε αυτό να ήθελε. Αυτά που δεν βλέπει συνήθως είναι τα καλύτερα. Έτσι και στη βάφτιση του Λιάγκα Τζούνιορ, το φλερτ μακριά από τις κάμερες που δέχτηκε η Μέρη Σινατσάκη το πρόδωσε η Σάσα στα μάτια. Ένας πάρα πολύ γνωστός φλερτ από τη Μέρη. Το βγάζει από τον εγκέφαλό σου αυτό το πράγμα. Εάν πει του Λιάγκα σε λίγες μέρες να σας γνωρίσει και. Πες μας στοιχεία! Παιδιά, κοιτούσε συνέχεια τα πιστιά της. Περιμένω να δω τι θα γίνει με το Masterchef. Και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω συζητήσει κι εγώ. Έχεις κάποια ενημέρωση? Όχι, όχι, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση. Φαντάζομαι ότι όλους μας νοιάζει να γίνουν οι εκλογές και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα συμβεί. Μία σου και μία μου. Η Σάσα πρόδωσε τη Σινατσάκη και η Σινατσάκη τη Σάσα. Όλη μέρη και η Σάσα πήγαν στο δωμάτιο του Άκη και του Δημήτρη και φόρεψαν τσιφτετέλη. Η Σάσα ήταν σχεδόν γυμνή. Εσύ σου και εγώ γυμνή. Εγώ θέλω να τελειώσω το φετινό και όταν βλέπουμε. Είναι και ο μήνας μου τώρα, οπότε ας τελειώσω. Μήνας της κρίσης μου. Η τηλεοπτική συζήτηση αφορούσε και στα όσα έγραψε πριν από λίγες μέρες η Αφροδίτη Γραμμέλη. Εντάξει, εγώ δεν κάνω κριτική κάθε μέρα για πολύ κόσμο. Δεν κάνω και για μένα. Όταν κάνεις κριτική, σου κάνω και κριτική. Είναι καλοδεχούμενες οι κριτικές, και οι θετικές και οι αρνητικές. Στο νησί βρέθηκαν και οι δύο υποψήφιες για την καλοκαιρινή πρωινή εκπομπή του Αντένα, Αράνια Θρασιά και Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η πρώτη συνάντηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στα Σοκάκια της χώρας και η δεύτερη την Κυριακή στα Βαφτίσια, όπου κάμισαν μάλιστα και στο ίδιο τραπέζι. Η Αράνια Θρασιά, μιλώντας μας, έκλεισε το κεφάλαιο της καλοκαιρινής τηλεοπτικής της επιστροφής. Έχει γίνει όμως κάποια προσέγγιση, κάτι. Δεν θέλω να πω περισσότερο. Όχι, πάντως δεν θα δουλέψω το καλοκαίρι αν με ρωτάτε αυτό. Τηλεξεκαθαρίσματα αλλά και τηλεμπερδέματα είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Τίνο. Πάμε τώρα για...